κυρίες, καλησπέρα. Θέλουμε να καλωσορίσουμε απόψε στην Κάντανο τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καλογερή, τον Δήμαρχο Καντάνου, τον κύριο Περάκη, τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους, τον κύριο Λουφανδάκη Γιάννη και Παπαδεράκη Αντώνη, τους εκπροσώπους των φορέων και των συλλόγων του Σελλήνου και όλους όσους ήρθαν απόψε να μας τιμήσουν σε αυτή τη βραδιά. Η βραδιά αυτή έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος θα είναι οι απονομές σε τρία διαφορετικά, σε δύο ανθρώπους και μία εταιρεία, η οποία έχουν βοηθήσει με τον τρόπο τους πάρα πολύ την ομάδα μας και τον τόπο. Και θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος του κυπέλου και των μεταλλίων της ομάδας που κατέκτησε πέρυσι η προηγούμενη αγωνιστική σεζόν. Θα σας μιλήσει ο Γενικός Αρχηγός ομάδας λίγο για την ομάδα, ένα χαιρετισμό και μετά θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους για τη σημερινή παρουσία σας και βοήθεια στον αθλητικό όμιλο Ιρτακίνας. Πάμε να δούμε λίγο αυτό το οικοδόμημα της Ιρτακίνας, το οποίο ξεκινάει από μία αθλητική υποδομή και εγκατάσταση που μέσω της περιφέρειας και του Δήμου αυτή τη στιγμή έχουμε το πλεονέκτημα στον τόπο μας να έχουμε ένα από τα τρία καλύτερα γήπεδα στον νομό Χανίων. Τα Περβόλια, το Μάλεμε και η Κάντανος. Όλα τα Χανιά αυτό λένε. Και αυτό είναι δουλειά της περιφέρειας και του Δήμου Καντάνου Σελλήνου. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά πάμε στα παιδιά που στελεχώνουν την ομάδα της Ιρτακίνας. Είναι εκεί όλοι οι αριστερά. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί αυτή τη στιγμή μέσα από την πρώτη ομάδα και μέσα από την Ακαδημία τουλάχιστον 50 οικογένειες του Δήμου Καντάνου Σελλήνου ασχολούνται με την ομάδα της Ιρτακίνας. Είναι παιδιά τα οποία έχουν τις δουλειές τους, είναι παιδιά που αγαπούν το ποδόσφαιρο και έρχονται στην ομάδα της Ιρτακίνας και δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα τα παιδιά, τα σελληνιωτάκια που λέμε, που έρχονται στην ομάδα και τη βοηθάνε με τον τρόπο τους. Μετά ένα τρίτο κομμάτι στο οικοδόμημα της Ιρτακίνας είναι η διοίκηση. Το λέω και το εννοώ. Ανθρώποι σαν τον Καστινάκη τον Αντώνη, τον Γιώργη τον Σιφάκη, τον Απολέον τον Γρυφάκη, 5, 10, 15 λεπτά από τη ζωή τους την καθημερινή ασχολούνται με την ομάδα της Ιρτακίνας. Σε δύο μήνες, σε 1,5 αν δεν κάνω λάθος Αντώνη, έχουμε εκλογές. Θα ήθελα όσοι από εσάς θεωρείτε ότι μπορείτε να βοηθήσετε την ομάδα αφαιρώντας 10 λεπτά από το χρόνο σας τον καθημερινό όταν κάνετε κάτι άλλο, να έρθετε, να δώσετε συμμετοχή και να προσπαθήσουμε αυτό που έχουμε στήσει αυτή τη στιγμή να γίνει ακόμα καλύτερο. Θα σας παρακαλέσω στις εκλογές που θα γίνουν σε 1,5-2 μήνες
στον αθλητικό όμιλο Ιρτακίνας, να έρθετε να δώσετε συμμετοχή και να προσπαθήσετε να βοηθήσετε αυτό τον όμιλο. Είναι ένας όμιλος ο οποίος είναι ερασιτεχνικός. Όποιος καταλαβαίνει την έννοια αυτή, θα έρθει και θα βοηθήσει. Οπότε, έχουμε τις υποδομές, έχουμε τους παίχτες, οι οποίοι είναι από εδώ, όλοι. Έχουμε τη διοίκηση και προσπαθούμε, αν μη τι άλλο, να δώσουμε κάτι σε αυτόν τον τόπο. Και σήμερα, όσοι είστε εδώ, είναι βοήθεια για μας. Είναι βοήθεια και ένα ευχαριστώ στην προσπάθεια που έκανε τα τελευταία 2 χρόνια συγκεκριμένη διοίκηση. Να προχωρήσω και να πω ότι τα τελευταία 2 χρόνια η ομάδα κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα στο γάμα τοπικό. Φέτος έχει μια αξιοπρεπέστατη παρουσία. Είναι στην 6η θέση στο πρωτάθλημα του Β' τοπικού και όλα αυτά οφείλονται σε κάποιους παράγοντες. Ένας από αυτούς τους παράγοντες είναι και οι προπονητές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κυριάκο τον Γρηγοράκη που σήμερα δεν είναι μαζί μας. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την προσπάθεια που έχει καταβάλει το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς και τον Βαγγέλη τον Ανδριαδάκη που σήμερα είναι μαζί μας και έχει το τιμόνι της ομάδας τους τελευταίους 4-5 μήνες. Να του ευχηθώ καλή δύναμη, να του πω ότι καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά το σκεπτικό του και ότι είμαστε δίπλα του. Για το τέλος, θα ξεκινήσω από την αρχή. Ο Αντώνης ο Περάκης είναι ο άνθρωπος που με έφερε εδώ με τον τρόπο του. Είναι ο άνθρωπος που μου βρήκε εργασία προσωπικά σαν Σταύρος Τριφύλης το 2004 και με έφερε στην Παλιόχωρα. Είναι ο άνθρωπος που με έχει στεφανώσει. Είναι ο άνθρωπος που προχωράει το Δήμο. Είναι ο άνθρωπος που έχει δημιουργήσει αθλητικές υποδομές σε αυτό τον τόπο. Και θα ήθελα ένα μεγάλο χειροκρότημα στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πριν συνεχίσουμε για τις βραβεύσεις, θέλω να συμπληρώσω στο Σταύρο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την ομάδα και τα παιδιά που ζουν στο Σέλινο και θέλουν να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Τα τελευταία 2 χρόνια που η Παλιόχωρα αγωνίζεται στη Γάμα Εθνική, η ομάδα μας έχει δώσει την ευκαιρία στα παιδιά του Σελήνου, τα οποία λόγω μεγαλύτερης κατηγορίας πιθανόν να μην είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν, να έχουν συμμετοχές στο πρωτάθλημα πέρυσι του Γάμα τοπικού και φέτο του Β' τοπικού και να έχουν και αξιόλογα αποτελέσματα. Και θα πω και κάτι άλλο τώρα το οποίο θα συμβεί. Έχουμε ένα εκπρόσωπο, τον Βενιαμίν της ομάδας μας, που είναι ο γιος του και γι' αυτό δεν το ανέφερε, ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα μας στο τελικό, στο Final Four του Βόλου των ΕΠΣ, των εκπροσώπων των νομών, σαν εκπρόσωπος του νομού Χανίων, το Φώτη το Τριφύλι. Είναι 16 χρονών το παιδί και
η ομάδα του έδωσε την ευκαιρία και του δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσει το όνειρο να παίξει μια εθνική ομάδα. Εμείς ευχόμαστε στο Φώτη και στην εθνική, και στη ΚΑΠΑ 16 του ΣΕΠΣ Κανίων καλή επιτυχία και μακάρι να γυρίσετε με το πρωτάθλημα. Το κύπελο. Η ομάδα μας έχει αποφασίσει να κάνει τρεις απονομές. Η πρώτη απονομή είναι στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον νυν Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, ο οποίος έχει βοηθήσει στα μέγιστα την ομάδα μας και την περιοχή μας σε ό,τι έχει να κάνει με τα αθλητικά έργα, την αποπεράτωση του γηπέδου, την έγκριση της κερκίδας του γηπέδου αξίας προϋπολογισμού νομίζω πάνω από 150.000 ευρώ και την έγκριση του 5x5 στον ίδιο χώρο, τα οποία είναι σε διαδικασία υλοποίησης. Ναι, και υπάρχει και μια μελέτη για φωτισμό επίπεδου Β' Εθνικής, η οποία προχωράει. Ο κύριος Αρναουτάκης, λόγω πολλών υποχρεώσεων, το καταλαβαίνουμε, είναι και προεκλογική περίοδο, δεν μπόρεσε να είναι απόψε μαζί μας. Εκπροσωπείται από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καλογερή, τον οποίο θα καλέσουμε να πάρει τη τιμητική πλακέτα, την οποία θα του την απονείμει ο Δήμαρχος Καντάνου, κύριος Αντώνης Περάκης. Και οι δυο μαζί κρατήσετε. Έλα δήμαρχε. Έλατε και οι τρεις. Καλησπέρα σε όλους από εμάς. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κ. Ναουτάκη, ο οποίος ήταν να έρθει σήμερα και να μείνει για τον αυριανό μαραθώνιο, ωστόσο έτυχε κάτι έκτακτο και πήγε η Ιεράπετρα. Έμεινε μέχρι αργά, ήταν δύσκολο από την Ιεράπετρα να έρθει εδώ και ζητάει συγγνώμη την Ιεράπετρα που δεν μπορούσε να παρευρεθεί σε αυτή την τιμητική βραδιά. Θέλω να πω δύο κουβέντες εκ μέρους του. Είναι άνθρωπος ο ίδιος του αθλητισμού. Στηρίζει πάρα πολύ, ειδικά όταν δει ανθρώπους οι οποίοι, και κοινωνίες οι οποίες έχουν όρεξη, συνεργάζονται και δημιουργούν τέτοιου είδους κύτταρα αθλητισμού, πολιτισμού και κρατούν κοινωνία ενωμένη, ο ίδιος εμπιστοποιείται πάρα πολύ και είναι μεγάλη χαρά σήμερα που είδε ένα τέτοιο σημαντικό έργο στην ορεινή εδώ χώρα του Σελήνου. Έχει πάρει σάρκα και οστά και έχει γίνει κύτταρο ανάπτυξης αθλητισμού και προβλησμού για την περιοχή σας. Είμαστε ευτυχισμένοι που συμβάλαμε σε αυτό και είμαστε μαζί σας ό,τι χρειαστείτε, εφόσον βέβαια είμαστε πράγμα, φαντάζομαι. Ας συνεχίσουμε, θα είμαστε δίπλα σας. Να είστε καλά, το χαίρεστε. Καλησπέρα και από μένα. Να μην σας κουράζω, τα είπαν οι προλαβήσαντες. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά την Περιφέρεια, τον κύριο Περιφερειάρχη, ο οποίος μας πήρε τώρα τηλέφωνο και λυπάται που δεν μπορεί να είναι εδώ, τον κύριο Καλογέρη, τον οποίο τον εκπροσωπεί, και τους υποψηφίους που βρίσκονται εδώ για να διεκδικήσουν το χρήσμα στη νέα τετραετία. Διότι τα προηγούμενα 5 χρόνια τόσο ο κύριος Περιφερειάρχης όσο και ο κύριος Καλογερής σε όλες τις εκκλήσεις του Δήμου, τόσο σε επίπεδο πολιτιστικών δράσεων και αθλητικών, όπως το γήπεδο της Καντάνου, ο ηλεκτροφωτισμός, οι κερκίδες και το 5x5, στάθηκαν αρρωγοί και μας βοήθησαν
όσο γινόταν σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο μελετών μέχρι το επίπεδο χρηματοδότησης για την υλοποίηση αυτών των έργων. Παράλληλα, στον χώρο αυτό που βρισκόμαστε, θα πρέπει ξανά να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια, διότι στον δεύτερο όροφο αυτού του κτηρίου έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του Μουσείου του Ολοκαυτώματος της Καντάνου, ένα έργο το οποίο ήταν σε εκκρεμότητα και ευελπιστούμε την επόμενη χρονιά να είναι λειτουργήσιμο και ανοιχτό στον κόσμο. Με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό κουράγιο στους ποδοσφαιριστές της ομάδας, στους προπονητές και στη διοίκηση που συμβάλλουν τα μέγιστα ώστε παιδιά από όλη την επαρχία μέσω του αθλητισμού να βρίσκουν μια διέξοδο καταρχήν κοινωνικοποίηση, συνεννόηση, αλληλεγγύη αλλά και ανάδειξη του όποιου ταλέντου μπορεί να αναδειχθεί. Σας ευχαριστούμε. Θα ξέρετε όλοι και θα φαντάζεστε μάλλον ότι οι ομάδες ειδικά της επαρχίας είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσουν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις εάν δεν έχουν ανθρώπους από πίσω να στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και εννοώ κάποιους χορηγούς. Τα τελευταία δύο χρόνια η αλήθεια είναι ότι έχουμε αρκετό κόσμο ο οποίος μας βοηθάει αλλά έχουμε ένα χορηγό ο οποίος είναι ο μεγάλος μας χορηγός ο οποίος η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές προτείνει αυτός να μας βοηθήσει από ό,τι τους ζητάμε και θα θέλαμε απόψε να τους ευχαριστήσουμε με μια μικρή κίνηση να απονείμουν μια πλακέτα. Η εταιρεία Λατομία Σελήνου ΑΕ, την οποία τη βλέπετε και στις φανέλες της ομάδας και σε όλο τον λογισμό, προσπαθεί να μας βοηθήσει όσο μπορεί και να καταφέρει μια χαρά. Θέλουμε να απονείμω αυτή την πλακέτα στην Αλατομία Σελήνου και την απονομή θα κάνει την απονομή θα την κάνω εγώ. Λοιπόν, συγγνώμη για τη τέτοια να έρθει ο εκπρόσωπος της εταιρείας. Δεν είναι έτσι, κύριε. Δεν είναι πιο πίσω. Κρατήστε και τρεις. Είναι πραγματική χαρά να μπορεί να συμμετέχει κανείς την προσπάθεια αυτή την οποία κάνουν τα παιδιά. Θα ήθελα να πω καλή δύναμη, να ευχηθώ καλή δύναμη και να πω ότι ο πρόεδρος, ο συγκεκριμένος πρόεδρος, έκανε ένα τόλμημα πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο ήταν και λίγο αμφισβητούμενο. Πήγε καλά λοιπόν, εμείς είμαστε δίπλα του, δίπλα στα παιδιά, δίπλα στην ομάδα. Ελπίζω να μας δίνει ο Θεός δύναμη να είμαστε ξανά. Και βάσει τόση θεωρώ ότι ο τολμός είναι κάπου. Καλή δύναμη. Είχαμε προγραμματίσει την τρίτη απονομή σε ένα παιδί το οποίο έχει περάσει από την ομάδα μας πριν αρκετά χρόνια, ήταν στα τελειώματα που έφευγα εγώ από τον ποδοσφαιριστής, το Μαλαμαδάκι του Γιώργο. Ο Μαλαμαδάκης ο Γιώργος είναι, για όσους ξέρουν, ένα παιδί το οποίο πέρασε από το χανιώτικο ποδόσφαιρο και από το ποδόσφαιρο της Κρήτης και άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του. Με πάρα πολλά γκολ νομίζω ότι είναι ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών στα Χανιά, σε όλες τις κατηγορίες. Δυστυχώς, λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας, δεν μπόρεσε να είναι απόψε μαζί μας. Το ευχόμαστε περαστικά, θα προσπαθήσουμε να του πάμε την πλακέτα την τιμητική και να τον δούμε από κοντά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε και την... Θες να συμπληρώσεις?
Ο Σταύρος λέει, επειδή είναι και υπεύθυνο της Ακαδημίας, όσα παιδιά είναι από την Ακαδημία εδώ πέρα, να έρθουν απάνω. Δεν ξέρω πόσα είναι, και αν θέλουν. Λοιπόν, θα ανέβουν τα παιδιά σιγά σιγά. Να τελειώνουμε, γιατί πρέπει να ακούσουμε και λίγη μουσική. Θα έλαμε τώρα λοιπόν να κάνουμε την απονομή του κυπέλου του πρωταθλήματος στην ομάδα μας και των μεταλλίων. Θα καλέσουμε τα παιδιά της ομάδας να έρθουν εδώ, τον αρχηγό τους, τον Γιάννη τον Βακάκη και τον Μιχάλη τον Σαλινιατάκη, να έρθουν να παραλάβουν το πρωτάθλημα. Την απονομή του πρωταθλήματος θα κάνει ο εκπρόσωπος των Λατομείων. Όποιος θέλει από τους δύο να κάνει την απονομή του κυπέλλου. Γιάννη, θα έρθετε. Λοιπόν, παιδιά, εσείς το πήρατε το πρωτάθλημα, εσείς τρέξατε, εσείς αγωνιστήκατε, λέτε να πάρετε και το κύπελλο. Νίκο, εσύ. Ναι, όλοι ελάτε, όλοι. Στέφανε. Έλα, Στέφανε, δεν τρέπεσαι. Το πρώτος είναι, δεν τρέπεσαι. Αρμάντο, ας το δίσκο λίγο, έλα. Αρμάντο. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, Γιάννη, το πρώτο πρωτάθλημα στη ζωή σου, στα φεύγα σου, να το χαίρεσαι και να το τέτοιο, θα στο δώσουμε και 5 μέρες στο σπίτι σου. Λοιπόν, τώρα θα καλέσουμε τα μέλη του Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου της Ερτακίνας, να δώσουν τα μετάλλια στα παιδιά, να τελειώσει η βραδιά. Να συνεχίσουμε με τον Αντρέα Μανολαράκη και το συγκρότημά του. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είναι απόψε μαζί μας. Σε μια βραδιά που είναι ξαναβολής λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν την πρώτη φορά. Αντρέα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε και να το ξημερώσουμε. Πάμε δίπλα στην εκκλησία μετά και την παιδιά. Ναπολέον, έλα! Έλα, Ναπολέον, από πατήσεις! Πού είναι ο Σφάκη? Κανονικά πραφερνάνε τα παιδιά να σε χάνουν. Γιάννη, γύρισε το έτσι. Μάνα, μάνα, μάνα! Αυτό το καιρό τρέχει μια λαχιοφόρος αγορά από την ομάδα μας. Έχει ένα πλήρες γιορτινό τραπέζι για όποιον το κερδίσει με ένα αρνί, ένα κοκορέτσι, γαλιζούλια. Να βγούμε σε λίγο να πουλάμε πλήρους, όποιος μπορεί να μας βοηθήσει. Αντώνη, μπορώ να κάνω μια... Εγώ αυτό το να το δώσω σε κάτι. Θα τα δίνει, αυτό το πράγμα. Ωραία, προχωράμε.
Θα ζήσω δίχως σου ή το πω